Αυτό που πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι το ΦΠΑ πηγαίνει στο κράτος μας. Εγώ αυτό γνώριζα. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει οδηγία από το 1977 όταν βγήκε μάλλον η, πρώτη, η ολοκληρωμένη οδηγία για τον ΦΠΑ mm -hmm. όπου λέει ξεκάθαρα ότι ο ΦΠΑ είναι ένας φόρος που ιδρύεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση που μάλλον ε, γίνεται, που καθιερώνεται, καθιερώνεται για τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πηγαίνει από όλα τα κράτη, όχι μόνο από την Ελλάδα, στα γραφεία τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έξοδα της Ευρώπης. Αυτό θα το δούμε. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ο στόχος μας είναι να κάνουμε έλεγχο. Άρα θα δούμε τελικά που έχουν πάει όλα αυτά τα λεφτά. Mm. Το ΦΠΑ στη χώρα μας σήμερα είναι στο 24%. Σωστά. Mm. Έχει υπάρξει, είπαμε, και γύρω στο 19% και 20%. Ε, Πάντω, μέσο όρο είναι σε αυτό. Άρα, ε, μπορούμε να πούμε ότι κάθε τέσσερα χρόνια περίπου ή πέντε, αν θέλετε να γίνουμε και τόσο ε, χαλαροί, mm -hmm. ε, ότι δίνουμε ολόκληρο το ΑΕΠ της χώρας μας Έτσι, δεν είναι. Ναι. Μαθηματικά τόσο βγαίνει. Μαθηματικά ακριβώ αυτό βγαίνει. Αν πούμε ένα 20%, εγώ θα σα φάω μέσο όρο 20%, ότι κάθε πέντε χρόνια δίνουμε όλο το ΑΕΠ τη χώρα μα. Αυτό λοιπόν είναι, το λέμε μαθηματικά και στο περίπου. Εγώ θα σα πω ότι έχουμε υπολογίσει ε, ότι με βάση του κρατικού ισολογισμού και απολογισμού. Από το 1987 έως σήμερα, το 2024, δηλαδή 37 ολόκληρα χρόνια, η Ελλάδα έχει αποδώσει... 40 χρόνια. Έχει αποδώσει, είμαστε 37 χρόνια, να τα λέμε ακριβώς τώρα. Mm -hmm. Έχει αποδώσει στο ΦΠΑ, τον ΦΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Mm -hmm. Και κάτι υψηλά, mm -hmm. αλλά 6 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι μετρημένα βάσει των ισολογισμών και των απολογισμών που το ίδιο το κράτο μα αναλύει. Δεν υπήρχε τόσε δεκαετίε, δεν υπήρχε ένα ε, 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 Έλληνα Ευρωβουλευτή που να το πιάσει αυτό το θέμα και να το αναδείξει. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή να δημιουργήσει ο πολιτικός φορέας θέμα να το συζητάμε τώρα για να το Βγάλουμε στο φως. Μα είμαστε οι μοναδικοί κυρία Κλάγκα, οι οποίοι είμαστε αυτοί που θα πάμε και θα ελέγξουμε τα πάντα. Το τι έχει γίνει στην Ευρώπη, τι έχει συμβεί, πόσα χρήματα έχουμε δώσει, είναι, ποιες είναι οι, οι ανταποδόσεις που έχουμε πάρει. Αυτά που έχουμε μετρήσει, γιατί και όλα μετριούνται με τα, με τα μαθηματικά θα έλεγα, ε, έχουμε μετρήσει και πόσα λεφτά πήραμε πίσω. Δηλαδή δεν είναι το μόνο το πόσα δώσαμε. Εγώ θα σας πω ότι από το 1981 μέχρι το 1924, το πάω λίγο πιο πίσω, πριν ακόμα το ΦΠΑ, 43 χρόνια που είχαμε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα τα... προγράμματα, τα ΜΟΠ, είχαμε τα πακέτα Delor, είχαμε τα δύο πακέτα Delor φυσικά, το πακέτο Σαντέρ, το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και τα ναι, με αυτά, όμως, Εσπα, λεφτά μέσα στη χώρα μας. Πόσα εισρέψανε, εισρέψανε, θα σα το πω τώρα. Λοιπόν, για όλα αυτά από τότε, από το ΜΟΠ μέχρι και τα ΕΣΠΑ που λαμβάνουμε σήμερα, το ποσό δεν ξεπερνάει τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα μαζί, κύριε Κλάγκα. Mm. Αυτά που έχουμε πάρει λοιπόν δεν είναι ούτε καν 90 δισεκατομμύρια. Και αυτά που έχουμε δώσει με το ΦΠΑ, και το ξαναλέω για να, να μπει καλά στη σκέψη μας, είναι πάνω από 6-3 εκατομμύρια. Δεν πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να ελέγξουμε. Ναι, όπως είπατε, δεν έγινε από κανέναν. Δεν έγινε ποτέ όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλοι οι, τα κομματικά παιδιά, θα έλεγα, οι ευρωβουλευτές που προέρχονται μέσα από τα κόμματα, από ό,τι φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει για το τι γίνεται με αυτόν τον πλούτο, ο οποίο είναι όμως των πολιτών. Εμάς της Ελλήνων Συνέλευσης μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε μέσα από τον ίδιο τον, τον κόσμο των πολιτών. Είμαστε αυτοί που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να δούμε τι έχει γίνει, όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν είμαστε σήμερα που το ζητάμε αυτό. Το ίδιο ακριβώ, γιατί είμαστε σταθεροί σε όλα μα, ήταν ο στόχο μα και η προτεραιότητά μα και για το 2019, όταν πρώτη φορά πήραμε μέρο στι ευρωεκλογέ. Να γίνει έλεγχο, να δούμε τι έχει γίνει και να αποδοχθούν ευθύνε. Για ποιο λόγο όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που του στέλναμε και του ακριβου, ακριβοπληρώναμε κιόλα, γιατί και πάλι από τα δικά μας τα χρήματα πληρώνονται και οι ευρωβουλευτές που είναι έξω. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έπραξαν τίποτα για το δίκαιο των Ελλήνων πολιτών και να έρθουν να ζητήσουν απολογισμό για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει έξω δεν έχουν γίνει ανταποδοτικά για την πατρίδα μα. Για ποιο λόγο λοιπόν τα πληρώνουμε. Και φυσικά σε αυτή τη λογική θεωρώ ότι θα πούνε πιθανόν και άλλε χώρε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμεί που περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά το πείραμα τη Ελλάδα είναι όμω μοναδικό, θεωρώ, για όλο τον πλανήτη όλα αυτά τα χρόνια. Με τόσα χρήματα να πούμε Άχι. στα μνημόνια, δεν είναι παράδοξο. Παράδοξο πάρα πολύ.